και η χτεσινή σύνοδος επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλά δεν αποτελεί ασπίδα, δεν αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα που συζητάμε, αλλά αποτελεί βασικό παράγοντα όξυνσης του προβλήματος. Δεν αποτελεί τη λύση, αποτελεί το πρόβλημα. Ναι. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το χτεσινό ανακοινωθέν, όπου για ένα κράτος το οποίο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υπόθεση της Λευκορωσίας προβλέπονται κυρώσεις με σαφήνεια, ενώ από την άλλη πλευρά για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κύπρο, δεν υπάρχει ούτε καν η φραστική αναφορά και υπάρχει αναφορά ποιος στην Ευρωπαϊκή. Ποιος προστατεύει τον Ερντογάν, κύριε Παπαδόπουλε? Ποιος προστατεύει τον Ερντογάν? Θα σας πω. Δεν αφορά μόνο την προστασία του Ερντογάν. Και για τους δύο περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα συμφέροντά της. Κάνει μπροστά για τα συμφέροντά της, τα οποία είναι, αφορούν τον έλεγχο ενεργειακών πηγών, αγορών, το προσφυγικό, τον ανταγωνισμό της με τη Ρωσία. Με αυτά τα κριτήρια αποφασίζει και για τη Λευκορωσία και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Αυτή είναι η φωτιά στην πραγματικότητα. Δηλαδή η ίδια η επιδιαιτησία, η ίδια η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι ο βασικός όρος όξυνσης του προβλήματος στην περιοχή. Η τουρκική αστική τάξη, η οποία δεν πρέπει να ταυτίζεται με κάποια μεγαλομανία του Ερντογάν, όπως και η ελληνική αστική τάξη, παζαρεύουν μια αναβάθμιση της θέσης του στην περιοχή και χύνουν λάδι στη φωτιά. Πρέπει να κλείσουμε. Και το λέω αυτό γιατί εμπλέκονται σε σχέδια που σημαδεύουν καταρχήν άλλους λαούς της περιοχής. Χτες η Σύνοδος δεν μιλούσε μόνο για τα ελληνοτουρκικά. Οι αποφάσεις σημαδεύουν λαούς από τη Λιβύη μέχρι το Λίβανο, το Ιράν, τη Συρία. Μιλάμε για ολόκληρη την περιοχή, για να μην φτάσουμε στη Λευκορωσία. Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ, δηλαδή, βοηθήστε. Ένας, ναι, ένας σχεδιασμός στον οποίο οι λαοί πρέπει να κινηθούν αντίθετα. Σας ευχαριστώ. Να κινηθούν για να ακυρώσουν τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και την αστική τάξη σε κάθε χώρα.